Της Ανάπτυξης, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όσα γίνονται στην Ευρώπη. Αλήθεια, τι μήνυμα παίρνει ο Ερντογάν όταν επί 4-5 μήνες έχει εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, έχει αφήσει τέλος πάντων να μεγεθυνθούν οι προσφυγικές ροές, κοντεύει να κλείσει δεκαήμερο εισβολής σε μία ξένη χώρα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ακόμη χαμένοι στη μετάφραση των υποτιθέμενων κυρώσεων. Ακριβώς. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έμειναν πίσω ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια αυτό που φαίνεται είναι ότι οι λαοί, οι λαϊκές δυνάμεις και ιδιαίτερα αυτοί που πληγώθηκαν από αυτή την εκστρατεία που είναι οι Κούρδοι, φαίνεται ότι αντιστέκονται. Ναι. Και ο Ερντογάν είναι ο χαμένος τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική η οποία απαιτεί άμεσα εκεχηρία, ναι, και από εκεί και πέρα βεβαίως να αφήσουν τους λαούς οι ίδιοι από μόνοι τους να αποφασίσουν και ουσιαστικά το ζητούμενο θα έλεγα ότι αυτή την ώρα είναι να ηρεμήσει η περιοχή, mm-hmm, και ταυτόχρονα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει ιδιαίτερα έτσι με τους πρόσφυγες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένα ζήτημα το οποίο εδώ και χρόνια ταλανίζει και εμάς, ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που τουλάχιστον είχε συμφωνηθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, mm-hmm, δεν βρήκε την εφαρμογή που ουσιαστικά θα ανακούφιζε και τους πρόσφυγες και βεβαίως και εμάς, mm-hmm, ως μια χώρα η οποία είναι υφίσταται τις πιέσεις, θα έλεγα, σε πρώτο βαθμό. Πώς είδατε την φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για πολιορκία υπό την οποία βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα από πρόσφυγες και μετανάστες? Να σας πω, δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι το έχουμε βιώσει και έρχεται από καιρό. Τώρα το να κάθεται κάθε φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αλλάζει όρους όσον αφορά το χαρακτηρισμό, mm-hmm, αν θυμάστε στην αρχή μιλούσε ότι είμαστε εμείς ή του ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργούμε, ναι, τις προϋποθέσεις για να έρχονται, κάποια στιγμή μίλησε ότι καλά πάνε τα πράγματα, αν θυμάστε την επίσκεψη, η πρώτη επίσκεψη Χρυσοχοίδη στη Μόρια, του Χρυσοχοίδη, διαπίστωσε ότι όλα πάνε καλά, μετά άρχισε να μιλάει για γεωπολιτικές συνθήκες και βέβαια ανάλογα κάθε φορά το σηκώνει, mm-hmm, με άναρθρες κραυγές ή το ηρεμεί κατά κάποιο τρόπο για να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες της στιγμής. Δεν υπάρχει από πλευράς της κυβέρνησης, από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, μια συγκεκριμένη θα έλεγα στόχευση ουσιαστικά, mm-hmm, να συνεχίσει αυτό που εμείς είχαμε κάνει και είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα ανθρωπιστική, γιατί όταν έρχεται το μικρό παιδί, ναι, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν το μικρό παιδί είναι μετανάστης, αν είναι πρόσφυγας. Πρόκειται για έναν κόσμο ο οποίος αναζητεί, mm-hmm, να ξεφύγει από όλη αυτή την πίεση και βεβαίως να δημιουργήσει για την επόμενη μέρα, ειδικά για τα παιδιά του, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, επιβίωσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από εκεί, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα, δεν βάζουμε, δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία έκπτωσης όλων αυτών που πιστεύουμε. Τώρα, με αφορμή και μία φράση που είπε πριν ο κύριος Καραγκούνης, ο προηγούμενος καλεσμένος, έχει ξεκινήσει η συζήτηση, η διαπραγμάτευση, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ των κομμάτων και της κυβέρνησης για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος πια που υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να προσμετράται στο εκλογικό αποτέλεσμα η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν είναι εύλογες οι κατηγορίες που δέχεστε ότι έχετε απομονωθεί σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή πολύ πριν. Ναι. Όταν ήδη είχαμε συστήσει επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην δυνατότητα των αποδήμων να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες. Αυτό που τουλάχιστον έτσι από τη δική μας πλευρά, ναι, το κάναμε σαφές είναι ότι θα εκλέγουν οι Έλληνες, οι απόδημοι
από 3 έως 12 βουλευτές επικρατείας, οι οποίοι βουλευτές επικρατείας θα συμμετέχουν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες όσον αφορά τη δημοκρατική λειτουργία, εννοώ ότι θα ψηφίζουν μέχρι και προτάσεις μομφής, προτάσεις εμπιστοσύνης, θα συμμετέχουν δηλαδή στην λειτουργία της Βουλής. Από εκεί και πέρα. Ναι, αλλά αυτό έχουμε, το παρουσιάζεται έχουμε, δηλαδή αλίμονο και αν δεν ψήφιζαν. Τι θα ήταν, βουλευτές δεύτερης κατηγορίας, δεν θα ψήφιζαν προτάσεις μομφής? Όχι, γιατί μας είχαν κατηγορήσει ότι εμείς δεν θέλουμε να τους δώσουμε το δικαίωμα ψήφου, ούτε έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα προβληματισμό, που δεν τον έχουμε μόνο εμείς, το έχουν και άλλοι Ευρωπαίοι, ότι να δούμε πώς η συμμετοχή τους δεν θα επηρεάσει αυτό που λέμε το πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της χώρας με την ψήφο των αυτών που διαβιώνουν στη χώρα μας. Ναι. Περιμένουμε όμως από την άλλη πλευρά και τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσει την πρότασή της, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όπως... Υπάρχει το ζήτημα, ας πούμε, το αφημί, υπάρχει το ζήτημα μέχρι ποια, ας το πούμε έτσι, χρονολογία θα πάμε προς τα, έτσι, για να δοθεί η δυνατότητα. Είναι ζητήματα που μπαίνουν απόψεις αντισυνταγματικότητας, να τα δούμε όλα αυτά, να τα εξετάσουμε. Έχουμε τον χρόνο μπροστά και να είστε σίγουρος ότι αυτό τουλάχιστον που εμείς πιστεύαμε ότι πρέπει ο απόδημος ελληνισμός να συμμετέχει στα εκλογικά πράγματα της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία μα καμία έκπτωση. Τη λειτουργία προσπαθούμε στο εσωτερικό της χώρας να μην την υπονομεύσουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιες σκοπιμότητες ιδιαίτερα από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξέρουμε, τα παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν είμαστε εκεί, είμαστε στο διάλογο, συμμετέχουμε στην Επιτροπή και βεβαίως θα υπάρξει μια πρόταση τέτοια που δεν θα δημιουργήσουμε κανένα μα κανένα πρόβλημα στους απόδημους. Ακούω την κριτική που... τα πειρά, ούτε καν κριτική, που ασκείται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο επενδυτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Όμως, παρά τα όσα λέτε, δεν αναγνωρίζετε ότι και γραφειοκρατία υπήρχε και τέλος πάντων η Ελλάδα δεν είναι αυτό που θα έλεγε κανείς και μια έφορη πεδιάδα για τον υποψήφιο ή τον επίδοξο επενδυτή, πρέπει να περάσει από 40 κύματα. Γι' αυτό ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει κάτι. Γι' αυτό ακριβώς, πριν 6 μήνες, εμείς ψηφίσαμε στη Βουλή, φέραμε σχετικό νόμο για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που είναι το σημαντικότερο για να προχωρήσουν επενδύσεις, αλλά και ταυτόχρονα για την απλούστευση, θα έλεγα, των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδύσεων. Ναι. Άρα λοιπόν από τη δική μας πλευρά υπήρχε ένα νομικό υπόβαθρο και τουλάχιστον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορούσε να χρησιμοποιήσει, να ξεκινήσει τη διαδικασία και αν αυτός ο νόμος ο δικός μας χρειαζόταν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές κάποιο συμπλήρωμα, ας το κάνανε. Βεβαίως όχι ότι θα συμφωνούσαμε εμείς, αλλά αυτό δείχνει ότι αγνόησαν εντελώς αυτό που είχαμε και έρχονται τώρα και ειδικά οι διαδικασίες που έχουν σχέση οι θεσμικές είτε με την προστασία του περιβάλλοντος, είτε και μεγαλύτερο εκεί το πρόβλημα με την προστασία των εργασιακών σχέσεων, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι αδιανόητο αυτή την ώρα να έχουμε περιβαλλοντικές εκπτώσεις, να έχουμε δηλαδή δυνατότητες περιορισμού της δόμησης, των όρων της δόμησης, δυνατότητες εγκατάστασης ή και εξυγχρονισμού επενδυτικών μονάδων χωρίς να υπάρχουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από είτε από τις περιβαλλοντικές μελέτες να υπάρχουν εγκρίσεις, είτε να υπάρχουν οι άδειες από τις θεσμούς έτσι όπως στη χώρα μας προβλέπεται και με διαδικασίες είτε μιας απλής υπογραφής είτε μιας απλής αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης από τον αρμόδιο υπουργό να τα ξεπερνάνε άλλα. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε ιδιαίτερα στα θέματα που έχουν σχέση με τα ΣΔΙΤ να υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ξεπερνούν τα πάντα και τα μεταφέρουν στον υπουργό να αποφασίζει. Οι πληρωμές ενισχύσεων που φτάνουν μέχρι και του συνόλου, θα σας έλεγα έτσι, το σύνολο της ενίσχυσης να είναι αποτέλεσμα
της πιστοποίησης του επιβλέποντος μηχανικού και όχι βεβαίως αυτό που θα δουν οι δημόσιες υπηρεσίες, θα δει ο μηχανισμός το κατά πόσον τηρείται ή όχι. Και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σας λέω ότι οι παλιότεροι εμείς θυμόμαστε τι είχε γίνει με τον 1262, το 82 και τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, όπου τέτοιες διαδικασίες γέμισαν με κουφάρια όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, πρέπει από την πλευρά τους ας εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα πράγματα. Όμως ένα άλλο σημείο πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις επενδύσεις, είναι ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες που προτείνονται δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που λέμε αναπτυξιακή διαδικασία. Διότι όταν το ζητούμενο η ανάπτυξη, εγώ μάλιστα ανέφερα ότι πάρτε τον αγροτοδιατροφικό τομέα, ο οποίος είναι το δυνατότερο εργαλείο που μπορεί να έχει η χώρα μας για να έχει ανάπτυξη, και βάλτε επενδύσεις οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης λόγω του υψηλού κόστους, παραδείγματος χάρη τα μεγάλα θερμοκήπια, τα οποία συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ή υδατοκαλλιέργειες, οι μεγάλες μονάδες που έχουμε μια τεράστια ζήτηση όσον αφορά τα προϊόντα τους. Εντάξτε τα αυτά στον αναπτυξιακό νόμο και θα έχετε δυνατότητες για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη. Μάλιστα. Και βεβαίως το άλλο κομμάτι είναι με τις εργασιακές σχέσεις. Μόνο θα χρησιμοποιήσω μία φράση του επίτιμου καθηγητή του εργατικού δικαίου, του κ. Καζάκου, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μία de facto παρασυνταγματική παραχώρηση της νομοθετικής διαδικασίας στον ΣΕΒ, στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι... Βαριά φράση. Βεβαίως βαριά, η οποία όμως βρήκε πριν τη χθεσινή μέρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου ήρθαν οι φορείς, όλος ο κόσμος αυτός που είχε σχέση με τις απόψεις, ιδιαίτερα των βιομηχάνων, μαζί. Μάλιστα. Και εκεί φάνηκε πόσο ξεκάθαρη είναι η φράση του κυρίου καθηγητού. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.